pod.gr. Κάποια στιγμή στη ζωή μας οι Think Positive μας είχαν γίνει βραχνάς. Σκέψου θετικά, σκέψου θετικά. Σαν μάντρα, σαν προσευχή που έπρεπε να τη λέμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μπορεί όμως να τους επιθυμίσουμε τελικά. Γιατί δεν ξέραμε ότι έρχεται το κύμα του όχι σε όλα. Των αρνητών, στον ιό, στα εμβόλια, τώρα και στην απογραφή. Αρνητές απογραφής πληθυσμού. Καλύτερο δεν γίνεται. Διότι αν με το εμβόλιο θα μας αλλοίωναν αυτό το μοναδικό DNA που έχουμε, με την απογραφή θα μας καταγράψουν, θα μας κατατάξουν, θα μάθουν τα προσωπικά πολύτιμα ευαίσθητα δεδομένα μας. Τα οποία ποια είναι, που μένουμε, πώς είμαστε, όλα αυτά δηλαδή που φιγουράρουν στα προφίλ μας, στα social media, τα παιδιά μας που φωτογραφίζουμε παντού, τους αγαπημένους μας που χάσαμε και τους κλαίμε στο διαδίκτυο, το σπίτι μας που δεν έχουμε αφήσει γωνία να μην βγάλουμε selfie, δεν υπάρχει πια στοιχειώδης ιδιωτικότητα και αυτό με τη θέλησή μας και με την υπογραφή μας. Ναι, σου λένε, με την υπογραφή μας, όχι με την απογραφή μας. Μπράβο παιδιά, με υγεία το νέο κίνημα. Think negative. Σκέψου αρνητικά για τα πάντα. Όλοι σε κατασκοπεύουν, όλοι θέλουν να σε βλάψουν, όλοι είναι εναντίον σου, όλοι έχουν κάποιο σχέδιο και εσύ μπορείς επιτέλους να αντισταθείς, να γίνεις ένας αρνητής της επιστήμης, της απογραφής, της κοινή λογικής. Θα βρεθούν άλλωστε πολλά τηλεοπτικά κανάλια να σε φιλοξενήσουν για να αναδείξουν υποτίθεται την ανοησία σου και την ανοσία σου στη λογική σκέψη. Κατά βάθος όμως, θα σου δώσουν ένα βήμα για να πεις ό,τι τρελό σου κατέβει, για να επηρεάσεις άλλους, για να επαναστατήσεις, για να ξεχωρίσεις. Αρνητές λοιπόν και της απογραφής του πληθυσμού. Γιατί, για να μην δώσουμε, είπαμε, τα πολύτιμα προσωπικά μας στοιχεία, τα οποία τα έχουμε δώσει εκτός από τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι αναγκαίο, σε τράπεζες, σε εταιρείες τηλεφωνίας, σε εταιρείες που ψωνίζουμε μέσα από το διαδίκτυο, στα σούπερ μάρκετ κλπ. Δεν έχει σημασία, λένε οι αρνητές. Σημασία έχει να πεις το μεγάλο όχι, όχι του Καβάφη, όχι αυτό που εννοούσε, το όχι για το όχι, για την άρνηση που εκτονώνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αγανάκτηση και προκαλεί όσο το δυνατόν πιο μεγάλη σύγχυση. Από το Think Positive στο όχι σε όλα, μια πανδημία δρόμος. Το αστείο είναι ότι όταν πρώτο ξεκινούσε το πρώτο κύμα του ιού και τα πρώτα lockdown και οι καραντίνες, λέγαμε κάποιοι ότι αυτός ο εγκλεισμός μπορεί να μας βγει και σε καλό, μπορεί να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας, ίσως να βγει κάτι θετικό. Αντί γι' αυτό, ένα τεράστιο όχι, για ό,τι και αν πρόκειται, δια πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν, μας κλείνει ειρωνικά το μάτι από τη γωνία και περιμένει το επόμενο κρούσμα αρνητών ή οτιδήποτε να επιβεβαιώσει τελικά ότι η ανοσία στην ανοησία δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε. Ήταν το podcast «Τη φάση» σήμερα με τη Γιούλα Ράπτη. Στους ήχους ο Μάριος Πλεσκασοδίτης. «Τη φάση» Ένα podcast που διασώζει λόγια και απόψεις μέσα από τον καταιγισμό της επικαιρότητας. Μια θετική ματιά στην καθημερινότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του pod.gr. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.